Καλώς σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, δράξαστε παιδείας και σήμερα, για να δούμε μια άλλη μορφή εκπαίδευσης. Πρώτα απ' όλα, να καλωσορίσω την καλεσμένη μας, που με μεγάλη χαρά δέχτηκε να είναι κοντά μας σήμερα και εμείς χαιρόμαστε ακόμα πιο πολύ, αφενός μεν γιατί τη γνωρίζουμε, αλλά πολύ περισσότερο θα δείτε κι εσείς από αυτά που έχει να μας πει και θα παρουσιάσουμε στην εκπομπή μας σήμερα. Η καλεσμένη μας σήμερα είναι η κυρία Μέρι Άνταμς, είναι αδερφή του πατρός Θεμιστοκλή, του πατρός του Father Θέμης, που είναι γνωστός. Θα μιλήσουμε για την Σιέρα Λιόνι. Τα τελευταία 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τον ακολουθεί καθημερινά στο καθημερινό του βήμα. Τον γνωρίσαμε εδώ τον πατέρα Θέμη, έχει έρθει αρκετές φορές στο Λονδίνο. Τον έχουμε παρουσιάσει και μέσα από τα στούντιο του Hellenic TV. Έχει περάσει κυρίως στις πιο πολλές εκκλησίες. Είναι από μέρους του λίγο γνωστό αυτό, αλλά θέλω έτσι να μπούμε λίγο πιο βαθιά σε αυτό που κάνετε εσείς και τι είναι αυτό που οδήγησε εσάς εκεί στη Σιέρα Λιόνι. Πρώτα απ' όλα, πέστε δύο λόγια, ποια είναι η κυρία Μέρι Άνταμς. Okay. Λοιπόν, η κυρία Μέρι Άνταμς, και πρέπει να σας πω συγγνώμη για τα ελληνικά μου, θα μπορέσω... Θα μιλήσετε και στα αγγλικά, και στα αγγλικά, όπως εσείς... Ναι, ευχαριστώ. Η κυρία Μέρι Άνταμς γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, γονείς Έλληνες. Και όταν ήταν πολύ μικρή, μωρό ακόμα, η οικογένεια έφυγε και πήγε στην Αυστραλία. Και λοιπόν όλη η εκπαίδευσή μου, όλα τα χρόνια είμαι στην Αυστραλία. Τελείωσα τη σχολή και είμαι εκπαιδευτικός. Και αυτό τώρα κάνω στην Σιέρα Λεόν. Τι με οδήγησε να πάω στην Σιέρα Λεόν, όπως είπατε εσείς πριν, ο αδερφός μου είχε φύγει από την Αυστραλία και είχε πάει στην Κένια, στην Ναϊρόμπι, και εκεί είχε αρχίσει με τον αρχιπίσκοπο τον Μακάριος, είχαν κάνει σχολές εκεί πέρα, είχαν κάνει πολλές δουλειές. Και μετά από λίγο καιρό, μου φαίνεται που ήταν περίπου 10 χρόνια, ο δεν πατριάρχης Πέτρος ήθελε να φύγει από την, ο αδελφός μου να φύγει από την Κένια και να πάει στη Σιέρα Λεόνι. Αλλά τα πράγματα μπερδευτήκαν, γιατί όπως ξέρετε, ο καημένος είναι unbelievable man, really unbelievable man. Και λοιπόν, ο καινούριος ο Πατριάρχης, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος, εκείνος τον έστειλε στη Σιέρα Λεόνι και άρχισε πραγματικά από τίποτα Ορθόδοξη Εκκλησία και Ορθόδοξη Mission. Δεν είχε τίποτα εκεί πέρα. Ήταν μόνο όταν πήγε εκεί πέρα, μπήκε, το πρώτο πράγμα που έκανε, πήγε στον the president of Sierra Leone και του λέει, τι θέλετε να σας κάνω. Και πράγματι του είπε, θέλω δύο πράγματα, να μου βγάλεις όλους τους disabled από τους δρόμους, γιατί δημιουργούν πολλά προβλήματα, και σχολεία. Αυτά θέλω. Και πράγματι αυτό έκανε ο Πάτερ Θεμιστοκλής. Πήρε ένα λεωφορείο, τους έπαιρνε όλους από τους δρόμους και έκτισε ένα χωριό για τους disabled. Και λοιπόν εκεί άρχισε τα σχολεία, να κάνει σχολεία για τα παιδιά τους disabled και κλινική, βέβαια εκκλησίες, ορφανοτροφείο τώρα έχουμε, δύο ορφανοτροφεία. Θέλω να μπούμε σιγά σιγά σε αυτό. Ναι. Να πάμε λίγο πίσω. Πίσω, ναι. Πρώτα απ' όλα, ζούσε μαζί σας στην Αυστραλία και ο πατήρ Θέμης. Και δεν ήταν Θέμης, πατήρ Θέμης. Ήταν Θέμης. Ποιος ήταν ο Θέμης? Ο Θέμης, γιατί ο κόσμος βλέπει έναν κληρικό που αγωνίζεται για την Ιεραποστολή. Αλλά ήταν ένα ανήσυχο νιάτο, μουσικός. Πέστε μου δυο λόγια, σαν αδερφός ποιος ήταν? Ναι, ο αδερφός μου ήταν πρώτα είχε πάει στην, άρχισε το πανεπιστήμιο, αλλά το άφησε για να ακολουθήσει τη μουσική. Ήθελε να ακολουθήσει τα Beatles. Ήθελε να κάνει μια band που ήταν similar to the Beatles. Και πράγματι λεγόντουσαν The Flies. The Beatles, The Flies. Και λοιπόν, του άρεσε τόσο πολύ η μουσική που
νόμιζε που θα τα αφήσει όλα, όλες τις σπουδές, βέβαια η μαμά και ο μπαμπάς του είπανε όχι. Για 2 χρόνια, για 3 χρόνια μπορεί να τα αφήσεις, αλλά θέλουμε να γυρίσεις όταν είσαι έτοιμος. Και αυτό έγινε. Γεννήκανε η πρώτη band της Αυστραλίας. Να φανταστείτε, είχαμε κορίτσια που κοιμόντουσαν έξω από το σπίτι μας μόνο για να δούνε τον αδελφό μου να βγαίνει από το σπίτι μας. Η μαμά τους είχε, η μητέρα μας τους λυπόντανε και τους έφερνε breakfast και δεν ξέρω τι πρωινό για να τρώνε. Εγώ ακόμα πήγαινα στο σχολείο και νόμιζα που μπορούσα να αρχίσω ένα business μας με αυτά τα κορίτσια, πάτε συγγνώμη, αλλά νόμιζα που θα αρχίσω ένα business. Και τι έκανα, tours. Έπαιρνα χρήματα από τα κορίτσια αυτά και τους έπαιρνα πάνω στο δωμάτιο του αδερφού μου και τους έλεγα, δεν μπορείτε να αγγίζετε, μόνο να κοιτάζετε. Και έτσι έκανα house tours από κορίτσια για να βλέπουν τον αδερφό μου που κοιμόντανε, να φανταστείτε. Αλλά πράγματι ήταν το πρώτο group της Αυστραλίας. Παίξανε με τα Rolling Stones. Ήτανε με τα Rolling Stones μαζί. Ήτανε πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Πώς έγινε η αλλαγή στο πρόσωπό του? Πώς έγινε, πώς από αυτό... Ναι, πώς τ' άφησε, ας πούμε. Τι ήταν αυτό που τον όθησε στο να το κάνει αυτό? Δεν μπορώ να απαντήσω για εκείνον, αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ, είχε ένα spiritual experience. Τώρα δεν ξέρω τι ήταν, γιατί ποτέ δεν μου έχει πει, αλλά καταλαβαίνω που δεν μπορεί κάποιος από να είσαι top. Και όχι μόνο top, ήταν και... πώς να πω, thinking was not democratic. I mean, he really was a revolutionary in his way of thinking. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που ήταν έτσι και... Να μεταλλαχτεί, να γίνει κάτι άλλο. Πρέπει κάτι μεγάλο να είχε γίνει στη ζωή του. Και για μένα, ναι, έχω καταλάβει που ήταν ένα spiritual experience που δεν μπορούσε να το ignore, να αγνοήσει. Ναι. Έπρεπε να γίνει αυτός που έγινε. Και φεύγει σιγά σιγά από εκεί και πώς ασχολείται, πώς βρέθηκε στην Αφρική ή ασχολήθηκε στην Αυστραλία πρώτα? Πρώτα στην Αυστραλία, ήταν και professor στο St. Andrews University που είναι για Seminary College, sorry. Και λοιπόν εκεί έκανε, αλλά πριν από αυτό πήγε στην Αμερική και έκανε σπουδές. Έχει 2 δόκτορα. Το πρώτο δόκτορα είναι on St. Paul's και το δεύτερο είναι εκπαιδευτικό. Άρα τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στη συνέχεια τον προτρέψανε, τον οδηγήσανε στο να μοιάσει μέσα από μια άλλη πτυχή της ζωής του στην Αιραποστολή. Πόσο καιρό έχει που βρίσκεται στην Αφρική γενικά, πότε ξεκίνησε? Ολόκληρο από την γένεια 20 χρόνια. 20 χρόνια. 20 χρόνια. Στην Σιέρα Λεόν θα πρέπει να είναι 11-12 χρόνια. Και εσείς τον ακολουθείτε τα τελευταία 7 χρόνια εκεί? Εγώ ήμουν διαφύντες σε ένα κολέγιο, ορθόδοξο κολέγιο στην Αυστραλία. 2 ορθόδοξα κολέγια είχα γίνει διαφύντρια και μια μέρα, ο Θεός το ήθελε, έβλεπα τα παιδιά, ήμουνα στο assembly και τους μιλούσα και έβλεπα τα παιδιά και πραγματικά είπα, έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω εδώ πέρα στην Αυστραλία. Δεν μπορώ να κάνω άλλο για να βοηθήσω αυτά τα παιδιά. Και μπήκε στο νου μου που δεν το είχα ποτέ να πάω εγώ στην Αφρική. Αλλά βοηθούσα τον αδελφό μου από την Αυστραλία, αλλά δεν ήθελα να πάω εγώ ίδια. Και ήταν μια ιδέα που μου μπήκε και είπα αυτό είναι. Και τον παίρνω τηλέφωνο το ίδιο βράδυ και του λέω θα αφήσω το σχολείο, I will resign από το σχολείο και έρχομαι στην Αφρική. Και η πρώτη λέξη που μου είπε είναι στα ελληνικά επιτέλους. Λοιπόν, τώρα τα τελευταία 7 χρόνια είμαι μαζί του και
Έχω μάθει πάρα πολύ από τον αδελφό μου. Δεν το λέω γιατί είναι ο αδελφός μου, αλλά πραγματικά είναι πολύ έτσι... Είναι μια μορφή για όλους. Unbelievable. Ιδιαίτερα για την Ιερά Αποστολή, για αυτό το έργο που κάνει, για τα παιδάκια, για όλα τα ιδρύματα. Θέλω τώρα να μπούμε εκεί που κάναμε το διάλειμμα, the pause before. Να πούμε σιγά σιγά τι είναι το έργο το καθημερινό, αυτά μάλιστα. που έχεις, αυτά που έκανε, ποιος βοηθάει σε αυτό το έργο μάλιστα. και στο τέλος να ζητήσουμε και από τους ανθρώπους εδώ που μας βλέπουν τη δική τους βοήθεια, τη δική τους αγάπη προς αυτό που κάνετε μάλιστα. για να σταθούμε κι εμείς. Να δώσουμε είτε λίγο από τον ελεύθερο μας χρόνο, μάλιστα. είτε έστω αυτό το μικρό που μπορεί να δώσει ο καθένας από την τσέπη του, από τα ρούχα του, δεν ξέρω τι χρειάζεται για αυτή την αεροποστολή. Πρώτα και πρέπει να ξέρετε, Πάτερ, που ο αδελφός μου πάντα μου έχει πει η αιτία που είναι εκεί στην Αφρική είναι, και θα το πω στα αγγλικά, «to spread the gospel». Αυτό είναι το πρώτο πράγμα για τον αδελφό μου. Όλα τα άλλα έρχονται γιατί έχουν είναι ανάγκη, η ζωή, είναι η ζωή τους. Αλλά για εκείνονα είναι «to spread the gospel». Και λοιπόν άρχισε με, όπως σας είπα πριν, άρχισε με τους ανάπηρους και έφτιαξε ένα village που είχε σχολείο τα παιδιά τους, εκκλησία, κλινική και τώρα έχουμε, έχουμε το πρώτο ορφανοτροφείο εκεί. Έχουμε κάνει ένα ορφανοτροφείο. Αλλά έχουμε όλα που κάνει εκεί, που έχουν εκεί, είναι με χωρίς χρήματα. Κανένας δεν πληρώνει τίποτα. Η κλινική, completely free. All the medicine, everything, completely free. Το σχολείο και αυτό, όλα. Όχι μόνο για τα ορφανά, για ό, όλα τα παιδιά που είναι σε αυτή τη συνοικία. Λοιπόν, έχουμε πάνω από 600 παιδιά και τους ταΐζουμε κάθε μέρα ένα φαγητό ζεστό από στο σχολείο μέσα. Λοιπόν, πάνω από 600, είναι τρομερό πράγμα, γιατί πραγματικά η Αφρική είναι ένα μεγάλο feeding bowl. Μόνο αυτό έχουν ανάγκη. Φαϊτό, φαϊτό, φαϊτό και εκπαίδευση. Αυτό είναι το μεγάλο. Και βέβαια, αυτό φέρνουν άνθρωποι στην εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ό,τι κάνει, είναι η πρώτη Ορθόδοξη Εκκλησία στην Σιέρα Λεόνε. Ο Πάτερ Θεμιστοκλής, για εκείνονα πρέπει όλα να δίνουμε, ποτέ να παίρνουμε. Και αυτό πραγματικά βλέπω που ο κόσμος το έχει καταλάβει και το αγαπάει πάρα πολύ. Αν σας πω, Πάτε, που όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο για να πάω κάπου, όταν μας βλέπουν, φωνάζουν «The Orthodox», γιατί πραγματικά βλέπουν την αγάπη που έχει ο Πάτερ Θεμιστοκλής προς αυτόν τον κόσμο και πώς μπορεί να τους βοηθήσει με χωρίς να παίρνει τίποτα από εκείνους. Μόνο να δίνει. Και αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία πραγματικά έχει πολλούς που την αγαπάνε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα η νεολαία. Έχουμε νεολαία, περίπου 70 παιδιά που έχουν γίνει Ορθόδοξοι και κάθε Σάββατο τους φέρνουμε μαζί και τους κάνουμε εκπαίδευση, μιλάμε για την Ορθοδοξία, πολλά πράγματα. Εγώ τους μιλάω, ο Πάτερ Θεμιστοκλής τους μιλά, κάνουμε και βέβαια εκκλησιάζουμε το απόγευμα όλοι μαζί και έχουν γίνει και ψάλτες. Αυτά τα νέα παιδιά, 19, 17, 18 χρονών, είναι φανταστικό πράγμα να βλέπεις. Έχουμε και τα ορφανά, έχουμε 16 ορφανά που δεν θέλω να σας πω τις ιστορίες τους γιατί είναι δραματικές ιστορίες. Είναι μικρά παιδάκια μέχρι 3 χρονών που οι γονείς έχουν πεθάνει και ήταν στους δρόμους. Εμείς τους πήραμε από την Ministry of Social Welfare. Όλα τα κάνουμε με τη Ministry of Social Welfare. Και αυτά τα παιδιά τώρα έχουν ένα σπίτι να μείνουν με 3 matrons που τους κοιτάζουν.
φαγητό 3-4 φορές την ημέρα, αυτά δεν τα είχανε. Κρεβάτι, στρώματα, αυτά δεν τα είχανε. Ζούσανε στους δρόμους χάμω. Στο πάτο. Και λοιπόν πάνε στο σχολείο, τους παίρνουμε στο σχολείο μας. Έχουμε αλλάξει η ζωή 16 παιδιά που πραγματικά είναι you know, it's very emotional. Και είναι καλά παιδιά τα καημένα. Δεν φταίνε εκείνοι. Τώρα θα κάνουμε δεύτερο ορφανοτροφείο. Έχουμε Teachers College και αυτό εγώ... Είσαι υπεύθυνη. Ναι, αυτό είμαι υπεύθυνη για το Teachers College. Πρέπει να καταλάβετε που 11-12 χρόνια είχαν εμφύλιο πόλεμο και όλα τα σχολεία, όλα τα κολέγια, όλα τα πανεπιστήμια κλειστά. Λοιπόν, έχουμε μια ολόκληρη γενιά που δεν είναι εκπαιδευμένη. Uneducated. Yeah, uneducated. Αυτοί ήδη, οι uneducated, είναι οι δάσκαλοι των παιδιών. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε, παίρνουμε οι δάσκαλοι που δεν έχουν education και τους παίρνουμε στο Our Teachers College και τους κάνουμε 3 και 4 χρόνια of education για να γίνουν δάσκαλοι ή καθηγητές που πραγματικά ξέρουν τι κάνουν. Και αυτό είναι αυτό που κάνω. Εμείς έχουμε γίνει the specialist in early childhood. Γιατί δεν έχει early childhood στην Sierra Leone, δεν ξέρω το πω ελληνικά, early childhood. Είναι για τα προνήπια, θα το πούμε. Ναι. Έρχομαι από την Αυστραλία και ξέρω the importance of early childhood. It's very important. Γιατί μέχρι όταν τους πιάνεις από το early childhood, κάτι γίνεται. Mm. Μετά είναι... Πολύ αργά. Ναι. Πολύ αργά. Λοιπόν, αυτό κάνουμε. We are also training early childhood teachers για να καταλάβουν τη βάση που το παιδί έχει ανάγκη και να ξέρουν πώς να διδάσκουν. Και έχουμε κτίσει 2 kindergartens που είναι μοντέρνα, fantastic, you know, kindergartens. Το άλλο πράγμα που κάνουμε και η Ελλάδα μας βοηθάει σε αυτό είναι έχουμε ένα σχολείο σε ένα slum area που είναι slum area που λέγεται Crew Bay. Αυτό το σχολείο που είχαν πριν ήταν δράμα. Τα παιδιά, τα καημένα πήγαιναν σε ένα σχολείο που δεν ξέρω πώς να σας το πω, δεν ήταν σχολείο, αλλά το φωνάζανε σχολείο. Το Crew Bay είναι ένα από τα μεγάλα slum areas. Μου φαίνεται που είναι το δεύτερο, το τρίτο πιο μεγάλο slum area του κόσμου. Mm-hmm. Και λοιπόν, η Ελλάδα μας βοηθάει με αυτό, να χτίσουμε καινούριο σχολείο για τα παιδιά. Δεν το έχουμε τελειώσει ακόμα, μόλις τώρα το αρχίζουμε. Και αυτό είναι μεγάλο έργο. Μέχρι που και the mayor of Freetown μας ευχαριστεί γιατί πράγματι ο Πατριάρχης ήρθε, ο Θεόδωρος, με τον Αρχιεπίσκοπο τον Γιώργο και αυτοί βάλαν τα θεμέλια για αυτό το μεγάλο έργο για το Crew Bay. Το Crew Bay είναι τρομερό πράγμα. Τα παιδιά τα μικρά έχει ένα ποταμό. Είναι όταν βρέχει πάρα πολύ, έχει 2 σεζόν. Dry season and wet season. The wet season is horrible. It's torrential. Και τα μικρά τα παιδιά εκεί πέρα που είναι κοντά στο σχολείο, τα νερά τους παίρνουν. Είναι δράματα. Mm. Δεν είναι δράματα. Αυτό πάμε τώρα να βοηθήσουμε, να χτίσουμε και μεγάλο τείχο για να μην μπαίνουν τα νερά μέσα στο σχολείο. Αυτό η Ελλάδα μας βοηθάει. Ωραία. Είπατε ότι έχουμε μια βοήθεια από την Ελλάδα. Ποιος άλλος βοηθάει εκεί, υπάρχει οργανωμένη εκκλησία ή μόνο ο πατήρ Θέμης είναι με αυτά που κάνει? Λοιπόν, αυτοί που μας βοηθάνε, έχουμε ένα foundation που λέγεται Paradise for Kids. Και αυτό το Paradise for Kids είναι, έχουμε στην Αυστραλία, στην Βρισβάνη, έχουμε στην Αμερική και έχουμε εδώ πέρα στο UK, που ένας κύριος που λέγεται Γιώργος, εκείνος είναι ο president of this particular foundation.
Εκεί είναι που κάνουμε fundraising από αυτά τα foundation. Η Αυστραλία, γιατί ο αδερφός μου και εγώ είμαστε από τη Μελβούρνη και μας ξέρουν καλά, όταν πάμε εκεί, τώρα έρχομαι από τη Μελβούρνη εγώ, όταν πάμε εκεί κάνουμε πολλά fundraising στην Αυστραλία και στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ βέβαια. Και έτσι φέτος εγώ έκανα πολλά focus on the youth, γιατί έχω ανάγκη scholarships για να μπορέσω να βάλω με τα παιδιά through university, through high school, through primary school. Το πανεπιστήμιο για εκείνους είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν μπορούν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Οι γονείς τους δεν μπορούν να τους βάλουν. Λοιπόν, εμείς τους δίνουμε scholarships. Και έτσι τους βάζουμε through το πανεπιστήμιο. Και μετά που θα τελειώσουν, θα μας δώσουν 2-3 μήνες δουλειά, εργασία. Σαν να βοηθήσουν το mission έτσι. Ναι. Αλλά έχουμε πολλές ανάγκες, πάρα πολλές ανάγκες. Αρρωστίες, τα ορφανά, τι να σας πω πάντα, δεν ξέρεις πού να αρχίσεις. Τα προγράμματα που ταΐζουμε, τώρα θέλουμε στο Crew Bay, σε αυτό το slum area, θέλουμε να μας βοηθήσετε, κάποιος να μας βοηθήσει με το feeding program, το φαγητό, γιατί θέλουμε να τους δίνουμε ένα ζεστό φαγητό την ημέρα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι οι ανάγκες τους. Δημήτρη, το παιδί όταν δεν θα φάει, τι θα μάθει. Ωραία, να κάνουμε μία έκκληση στους αγαπητούς φίλους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, καλεσμένοι σήμερα στην εκπομπή μας είναι η κυρία Μέρι Άνταμς, είναι η αδελφή του πατρός Θέμη, του πατρός Θεμιστοκλής στη Σιέρα Λιόνε. Τον ακολουθεί τα τελευταία 7 χρόνια και ήδη ακούσαμε το έργο αυτό που επιτελεί εκείνος με τη βοήθεια της αδελφής του, της κυρίας Μέρης. Μιλήστε πρόσωπο με πρόσωπο, face to face, στους αγαπητούς φίλους τηλεθεατές. Ήδη είπαμε ότι υπάρχει εδώ το Paradise for Kids, αλλά τι θα μπορούσαν, τι θέλετε, ας πούμε, μπορούν να βοηθήσουν μόνο με χρήματα, υπάρχουν κάποια είδη, μπορούμε να συγκεντρώσουμε κάτι, ποιες είναι οι δικές σας ανάγκες, του πατρός Θεμιστοκλή, είναι μια ευκαιρία και να ευχαριστήσουμε βέβαια το Hellenic TV που μας δίνει αυτή την... Yes, of course. Well, first of all, when you are faced with abject poverty, there is no other way to get out of that poverty except someone comes along and plucks you out of the poverty. You cannot get out of poverty on your own. You will be born in poverty and you will die in poverty in Africa. So the Orthodox Church is there right now, Father Themi and myself, to help those people who have needs. The needs are great. I walk around the streets of London and I see shops and I see wonderful things and people have everything. We in Africa, these people, they don't have anywhere to sleep. They sleep on, they don't have mattresses, they don't have drinking water, they don't have clean water. It's an extraordinary world. I mean, I cannot even describe it to you unless you come, unless you see it, unless you smell it. It really is a very difficult world to live in. Therefore, how can you help? We are the army that's in the forefront, but you can be the army behind us, helping us. And that army can help us through money, obviously, because running a mission is always very costly. Or if you wish, you can help us by volunteering, coming to Sierra Leone and seeing us and giving us a skill that you may have. Mm-hmm. Doctors are always welcome. Teachers are always welcome. Any skill that you can do. Nursing is also very welcome. But a skill that can help us out, that's another way of helping. Another way, if you wish to donate some things that you think will be useful to us, anything. That's also another way. But the best way, I'll be very honest with you, the best way of helping us is through money, because we know what our needs are and we know how to spend that money and how it will go. Let me tell you, because we are all volunteers, I do not get a wage. Father Themi does not get a wage. No one gets a wage. We are all volunteers. The money
all the money hits the ground. So if you know, there is money coming in, let me tell you that it will all go to a particular project. It won't be for us. It won't be for my life there, or Father Themis, or whoever else is there. It does go to the poor, which is an extraordinary thing. And my brother, as you know, is a most honest man. Yeah. So he always does this. There is a gentleman. There is a foundation here called Paradise for Kids UK, and there's a gentleman by the name of George, and maybe if the television station can get the information later from me, and then we can put it up, it will be an incredible help. As I said before, you can't get out of abject poverty. You have to get help from someone. And at the moment in Africa, in Sierra Leone, in Freetown, it is the only way is the Orthodox Church. We are the only ones that can help them at the moment. So if you can help, I thank you from the bottom of my heart, because truly you're changing someone's life. Okay, I am. My name is George Chapurde. Yorgos Chapurdis. I am the director of Paradise for Kids UK, a charity that was set up in 2017 after I myself went to Sierra Leone and saw firsthand the situation there. Since 2017, I've been four times, and every time it's a stark reminder of the situation in Sierra Leone and what the people there are facing. Starvation is a regular occurrence, as you've already heard from Sister Mary, from other people, if you've met Father Femi. We need help. I don't know if it went into detail previously. We had a very big sponsor who recently passed away, and that money is no longer coming in. Paradise for Kids UK is now taking on the responsibility of trying to help and feed the children in the school. That's over 700 children, which is over 700 hot meals a day. How do we do this? We need generous donors. Okay, there are lots of different platforms that people can go on to donate. We are a registered charity, so people can have their donations gift aided, which means that we can then claim an extra 25% from the government, all of which goes into a pool and then is sent over to Sierra Leone regularly and is then used to help feed the children in the school. God willing, the children in the new school that we're building in Crewe Bay, which is the worst thing I've ever seen in my life. Children playing in what can only be described as a river of rubbish, with pigs, with all God knows what kind of diseases are in these rivers. If you've seen the videos, I've been there, I've felt it, unfortunately I've smelt it. It's not nice. We're trying to help them to gain a better way of life, and we can do that, but we need as much help as possible. If you visit the website, there is a link for the UK, and there are lots of different ways one can donate. So all I can do is ask and implore that people get onto these platforms and donate in any way possible. I go there now regularly. I'm not just going as the director of Paradise for Kids. I'm going as George, because having been there three, four times, I feel for the people that are there constantly. I know the names of some of the people. We have Moses, two Moses. One's young, one's old. The thought of me thinking about these people who go home to their corrugated aluminium hut, sleep on the floor, and at any moment, rain could get so much that they just get swept away. After my first experience, I came back, and because of the torrential rain, we had mudslides where over 700-800 people died. Just like that, life gone. That's not right, and we need to do what we can to help.
So we start with the children, we start by educating and providing good education, and hopefully with the support that Paradox for Kids can give to the mission and to people like Father Themi, to Mary, and to all the people that are helping, we can help to elevate the country, but we have to start from the bottom. That's all I have to say on the matter. Again, please give and give generously, and by all means, please pray for the mission that's happening over there, because they need your prayers. Thank you. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ, για αυτά που είπαμε, για την παρουσία της δουλειάς του αδερφού και τη δική σας στη Σιέρα Λεόνε. Είμαι απόλυτα σίγουρος πως οι αγαπητοί φίλοι τηλεθέτες και οι εκκλησίες μας εδώ θα βοηθήσουν και θα συνεχίζουν να βοηθάνε το έργο αυτό που εσείς με πολύ αγάπη, με όλη σας τη ζωή του προσφέρετε καθημερινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία να μεταφέρετε και τη δική μας αγάπη και τα σέβη μας στον πατέρα Θεμιστοκλή. Θα το κάνω. Και τον περιμένουμε και εκείνον κάποια στιγμή που θα έρθει πάλι και εδώ και μέσα από το Hellenic TV να μιλήσουμε. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία στο Hellenic TV και εσάς. Και πραγματικά για μένα είναι μεγάλη τιμή που είμαι εδώ. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε. Αυτό είναι το μόνο που ο Θεός θέλει, να δώσουμε τον αυτόν μας σε κάποιον άλλον. Είναι αγαθή συγκαιρία και για μας η παρουσία σας εδώ και ίσως είχε δίκιο ο Γιώργος που κάναμε αυτή την συνέντευξη στην εκπαιδευτική εκπομπή. Yeah, okay. Γιατί this is real education. Yeah, this is okay. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you. Ευχαριστούμε Thank πολύ. You. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά την κυρία Μέρι Άνταμς, την συγχαίρω για αυτό το έργο που κάνουμε τον αδερφό της, τον Father Themi στην Σιέρα Λεόνε. Εύχομαι να δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία να συνεχίζετε και να είμαστε κι εμείς ο στρατός έξω από την πρώτη γραμμή που θα υποστηρίζει και θα συνεχίζει το έργο σας. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από μένα τον πατέρα Ιωσήφ, καλό βράδυ μέχρι και την άλλη Τρίτη που θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Γεια σας.